Ο ευνηδιαστικός τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε η κάθοδος του Μάικ Πομπέο στο νησί κάνει ακόμη πιο εμφαντική τη σαφή πλέον επιδίωξη του Ουάσιγκτον να βάλει και την Κύπρο στο κάδρο των πρωτοβουλειών που αναπτύσσονται για αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσογείο. Άκρως ενδιαφέρουσα και η χρονική συγκυρία. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνόδου των ΜΕΤ 7 στην Κορσική, διαρκούσης της γερμανικής πρωτοβουλίας και μόλις δύο ημέρες μετά την επίσημη επίσκεψη στη Λευκοσία του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σερκέι Λαυρόφ, ο οποίος κατέθεσε την ετοιμότητα και της Μόσχας να μεσολαβήσει προς αποκλιμάκωση της έντασης. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν και επισήμως μετά την αρχική συνεννόηση χθες το βράδυ μεταξύ των κυρίων Χριστοδουλίδη και Ρίκερ, το αεροσκάφος του κ. Πομπέου αναμένεται στη Λευκοσία λίγο μετά τις 7 αύριο το απόγευμα. Ακολούθως και για λόγους ασφαλείας, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα μετεβεί απευθείας στο Προεδρικό, όπου θα τον αναμένουν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με τα όσα συμφωνήθηκαν δια της διπλωματικού οδού, οι συνομιλίες θα διαρκέσουν περί τα 45 λεπτά και μετά το πέρας τους θα ακολουθήσουν δηλώσεις από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Αμερικανό Υπουργό. Πέραν της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, στην υποδιαμόρφωση ακόμη ατζέντα της συνάντησης θα βρίσκονται το Κυπριακό, περιφερειακά ζητήματα και διμερείς σχέσεις με έμφαση στα θέματα ασφάλειας. Ενώ θα έχουμε και την υπογραφή μνημονίου συναντήληψης από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών. Πολύ σημαντικό χαρακτήρισε το πέρασμα από την Κύπρο και ο ίδιος ο Μάικ Πομπέο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους που συνοδεύασαν το ταξίδι του, ο Αμερικανός Υπουργός δεν έκρυψε την ανησυχία του για τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. That the things that are taking place today in the Eastern Mediterranean are important, and I want to have a chance to talk with the leaders there in Cyprus about their perspective, their objectives, the things they would like to do. Ο κύριος Πομπέο, ο οποίος όπως προκύπτει προσεγγίζει σφαιρικά τις προκλήσεις των Τούρκων σε Κύπρο και Αιγαίο, ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί στο πλαίσιο που όρισε ο πρόεδρος Τραμπ στις πρόσφατες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε τόσο με τον Τούρκο πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν, όσο και με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. The president's been very clear. He disputes that maritime disputes have to be resolved in a way that is diplomatic and peaceful. And so I'll be working on that project as well, trying to make sure that I understand the risks that are associated from the people of Cyprus's perspective and take that on board as we continue to work on the challenges that the Eastern Mediterranean is presenting today. It's something we're very focused on. Αν και χαιρέτησε την πρωτοβουλία της Άγγελα Μέρκελ να φέρει Ελλάδα και Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου, ο επικεφαλής του State Department έθεσε ως προϋπόθεση την αποχώρηση των πολεμικών από την περιοχή. We hope there'll be real conversations and we hope the military assets that are there will be withdrawn so these conversations can take place. Σε σχέση με τις αντιδράσεις Τουρκίας για την απόφαση άρσης του εμπάρκου όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Πομπέο αρκέστηκε να σημειώσει πως έγινε στο σωστό χρόνο, καθώς ήταν εδώ και καιρό μια απόφαση συμβατή με την αμερικανική πολιτική. Αξίζει να σημειωθεί πως την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται στην Κύπρο άλλοι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, της Γαλλίας και της Αυστρίας.